Είδα εχθές ένα site, ένα συνάδελφό σας, το κανάλι σας, να λέει ότι... Τι είπα. Έπρεπε να γίνει μια θυσία. Δηλαδή τι εννοούσε, τι θυσία έπρεπε να γίνει. Όταν έγινε το ναυάγιο του Express Αμίνα και χάθηκαν άνθρωποι έξω από την Πάρο, εξυγχρονίσαμε την ακτοπλοεία. Φέραμε, μπήκαν καινούρια καράβια. Όταν έγιναν 3 δυστυχήματα, 2 στα Τέμπη με τους φίλους του ΠΑΟΚ και ένα με τα μαθητούδια από την Ιμαθία. Ναι. Και το τρίτο στον Άγιο Κωνσταντίνο πάλι με μαθητές, φτιάξαμε σύραγγες πάνω από τον Άγιο Κωνσταντίνο, ναι. Φτιάξαμε σύραγγες στα Τέμπη. Ναι. Σύραγγες και τρένου και δρόμων. Άρα έπρεπε να δυστυχώς να πεθάνουν ναι, και εκεί παιδιά ναι, σχολείο. Εδώ τι δηλαδή πρέπει να έχουμε δυστυχώς, πρώτα... Δυστυχώς. Πρέπει να είναι αυτή η θυσία δηλαδή. Αν μου επιτρέψετε ναι. Δυστυχώς. Η θυσία είναι θυσία. Έγινε η θυσία. Δυστυχώς. Ό, γίνεται. Συνεχίζει. Ναι. Έπρεπε να γίνει θυσία. Καμία. Άμα ήθελε αυτό, σας έπαιρνε το τρένο, σας έβαζε την οικογένειά του φίλου και πηγαίνουν στα Τέμπη να καούν αυτοί. Άμα θέλουν να γίνει. Καμία θυσία δεν έπρεπε να γίνει. Στην Ελλάδα για να αλλάξουμε το δημόσιο που ξέρουμε ότι το δημόσιο έχει ανθρώπου που έχουν καταντήσει κυφήνε. Για τους ψήφους. Το τι κατάρα έχω ακούσει δεν περιγράφεται. Mm-hmm. Τι είπα. Κατάντια, με συγχωρείτε. Ναι, να δούμε το βίντεο. Είναι απλά είμαστε σε μια Ελλάδα που φαίνεστε. Και αυτό φάνηκε από αυτό που είπε ο άνθρωπος. Χάθηκαν τόσες αθώες ψυχές, αλλά δεν πήγαν χαμένες. Ο θάνατός τους, εμείς μπορούμε να λέμε ότι δεν πήγε εντελώς χαμένος, διότι... Ακριβώς με αυτά τα δύο συγκλονιστικά γεγονότα έγινε μια τεράστια εθνική κινητοποίηση. Φτιάχτηκε ένας δρόμος, ο οποίος είναι σύγχρονος. Τι είπα. Εγώ εκείνη την ώρα όταν το άκουσα αυτό με τα πράγματα που είδα και τα ουρλιαχτά που άκουσα, αν αυτόν τον άνθρωπο εγώ τον έβλεπα μπροστά μου εκείνη την ώρα, αν τον δω, δεν ξέρω ποια θα είναι η αντίδρασή μου. Έχεις δίκιο. Θα φτιαχτούν καινούριο γραμμή. Δηλαδή, τι λες, ρε άνθρωπε, πεθαίνουν 57 άτομα, κυρίως νέοι. Και σε μας νοιάζει ότι θα φτιάξεις γραμμή. Είμαστε σοβαροί με κάτι τέτοιους ανθρώπους. Ο Θεός να τους κάνει ανθρώπους. Μπορούν να λένε τέτοια πράγματα. Ειδικά σε γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Εγώ τη μάνα μου θα την αγκαλιάσω. Οι άλλες μανάδες πώς θα αγκαλιάσουν τη μάνα τους. Σκάστε όλοι σας μιλάνε αυτό. Οι μανάδες. Αυτό. Τι είπα. Αλλά τον αχμόνο